Και αφού βαφτίζονται εν ύδατι, και βαφτίστηκαν εν ύδατι όταν άκουσαν. Δηλαδή δέχθηκαν τη διδασκαλία, δέχθηκαν το κήρυγμα, αυτό που τους είπε ο Παύλος. Και αφού το κάνουν αυτό, λέει στο 6 εδάφιο, αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτών τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς. Ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ναι. Έρχεται ο Θεός και κάνει το ανθρώπινο σώμα κατοικητήριό Του, ναι. Και πώς το καταλάβανε ότι ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς? Υπάρχουν συγκεκριμένα και αδιαπραγμάτευτα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ελάλουν γλώσσας και προεφύτευον. Ξαφνικά γίνεται μέσα τους κάτι το οποίο είναι πέραν από τον δικό τους έλεγχο. Δίνει ο Θεός γλώσσας νέας αγνωρίστους και εκείνοι απορούν. Να για ποιο λόγο αυξάνει η πίστη ενός ανθρώπου. Να γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, που είναι ο πρώτος Απόστολος, ο οποίος είναι, θα έλεγε κανείς, ο δάσκαλος του Πνεύματος του Αγίου. Όλη του τη ζωή ο Παύλος την πέρασε κηρύττοντας δια το Χριστό, δια Πνεύματος Αγίου, και μιλώντας πως δια Πνεύματος Αγίου οδηγείται κανείς στο Χριστό. Είναι ο πρώτος ο οποίος μίλησε για το Πνεύμα το Άγιο και ανέλησε τι ακριβώς συμβαίνει όταν ο άνθρωπος λαλεί ξένες γλώσσες. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Με ποιον τρόπο? Οικοδομείται στην πίστη, διότι την ώρα που μιλάει ξένες γλώσσες συνειδητοποιεί ότι δεν είναι αυτός, αλλά είναι κάποιος άλλος. Ποιος? Ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιον. Και την ώρα εκείνη που λαλεί γλώσσας αγνωρίστους απορεί. Και όσο πιο πολύ απορεί, τόσο πιο πολύ οικοδομείται. Και όσο πιο πολύ οικοδομείται, τόσο πιο πολύ χαίρεται. Να γιατί τους λέει, λάβατε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε. Και θα λέγαμε σήμερα εμείς, λάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστεύσατε. Πληρώνεστε με Πνεύμα Άγιο αφού πιστεύσατε. Ο άνθρωπος λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι λαλεί ξένες γλώσσες. Πρώτον, διότι οικοδομείται η πίστη του. Δεύτερον, γιατί? Διότι η προσευχή του Πνεύματος του Αγίου είναι η τέλεια προσευχή που βγαίνει από έναν ατελή άνθρωπο. Φοβερό. Από έναν ελαττωματικό βγαίνει μία τελειότητα. Εμείς είμαστε ελαττωματικοί. Είμαστε άνθρωποι που φταίμε σε πολλά, που σφάλουμε. Λες κάτι στον αδελφό σου και τον στενοχωρείς. Πας στην προσευχή και το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται την τέλεια προσευχή μέσα από σένα τον ατελεί. Γι' αυτό λέει το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει, εμείς δεν αξεύρωμε. Άρα, όταν ο άνθρωπος προσεύχεται δια ξένων γλωσσών, εν Πνεύματι Αγίω, πρώτον προσεύχεται εν αγνία του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός απολύτως ευαρεστείται από αυτή την προσευχή. Δεύτερον, προσεύχεται καθώς πρέπει. Δηλαδή, όχι βαριεστημένα, όχι νησταλέα, όχι μεραθυμία, αλλά προσεύχεται με σέβας και ευλάβεια, ζωηρά, με κέφι, με όρεξη, με ευχαριστία, με ευγνωμοσύνη. Το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι όταν το Πνεύμα το Άγιον ήλθε επ' αυτούς, δεν μίλησαν μόνο γλώσσες, αλλά τι κάνανε κιόλας, προφήτευσαν. Μα αφού αυτοί μέχρι πριν από λίγα δευτερόλεπτα δεν ξέραν τι πάνε να πει Πνεύμα Άγιο, τώρα προφητεύουν κιόλα. Αυτό κάνει ο Θεός. Ανέλπιστα πράγματα, ανεξήγητα. Μα προφήτες οι αδαείς, οι άσχετοι, οι έχοντας αγνωσίαν. Όταν αδελφοί το Πνεύμα το Άγιον επισκεφθεί τον άνθρωπο, τότε τον κυριεύει και του δίνει το Πνεύμα το Άγιο πια. Το Πνεύμα το Άγιο δίδει σε αυτούς να λαλούν. Και γιατί προφητεύουν? Διότι ναι μεν ο λαλών γλώσσα αναγνώριστη οικοδομεί τον εαυτόν του και αλίμονον αυτό δεν γίνεται, αλλά ο προφητεύων οικοδομεί την Εκκλησία. Χρειάζονται αυτοί οι 12 νοματέοι είναι, να οικοδομούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο προφητεύει από τα στόματά τους και τους
παρηγορεί, τους οικοδομεί και τους προτρέπει. Έτσι λέει η Γραφή, ότι η προφητεία μέσα στην Εκκλησία είναι προς οικοδομήν, προς προτροπήν και προς παρηγορίαν.